Λοιπόν, θα ήθελα καταρχάς ένα σχόλιο, κύριε Παπαδούρη, όσον αφορά την 48-ωρη απεργία στα νοσηλευτήρια. Αποφεύθηκε με τελευταία στιγμή και με παρέμβαση του Προέδρου της Δημοκρατίας, αλλά βλέπουμε ότι υπάρχει μία αναστάτωση πολύ συχνά. Είτε είναι οι νοσηλευτές, είτε είναι οι γιατροί, είτε είναι ορομίσθιο προσωπικό. Και κάπως πρέπει να λυθεί αυτό το πράγμα, γιατί μιλάμε για ασθενείς, χειρουργία. Αγαπητή μου Καταρίνα, επέτρεψε μου να πω ότι η κάθε μεταρρύθμιση, επειδή αντιλαμβάνομαι θα μιλήσουμε και για τη μεταρρύθμιση συλλογική αυτή, υπάρχει, ας το πούμε, η χαριστική περίοδος να αφήσει τα πράγματα να τρέξουν πρώτα, τουλάχιστον για το θέμα του ΓΕΣΥ. Δώσαμε ένα αρκετό χρόνο, έχουν περάσει ήδη 4-4,5 χρόνια, αν θέλουμε καλά, όπου όποια θέματα έχουν μείνει ανοιχτά πρέπει να λύνονται και πρέπει να είναι ριζικές αλλαγές. Τελεσίδικες λύσεις, γιατί αντιλαμβάνεστε ότι μιλούμε για πολύ ευαίσθητα θέματα. Μιλούμε για την υγεία, μιλούμε για την παροχή ιατρικών υπηρεσιών. Αντιλαμβάνουμε ότι εξακολουθούν να υπάρχουν κάποια θέματα. Εντάξει, καλώς αποφεύχθηκε τώρα αυτή η απεργία. Όμως τα θέματα είναι εκεί. Ελπίζω ότι στο τέλος της ημέρας, αν ο απότερος σκοπός όλων μας, είναι η σωστή παροχή ιατρικών υπηρεσιών, η διόρθωση του συστήματος, η διόρθωση διαδικασιών στο τέλος της ημέρας και ταυτόχρονα να μπορούμε να πούμε ότι ναι, στον κάθε πολίτη, να μπορούμε να πούμε ότι ναι, σε μια περίπτωση παροχής ιατρικών υπηρεσιών το σύστημα είναι έτοιμο να παρέχει τις υπηρεσίες τις οποίες πρέπει να παρέχει. Ναι. Αν πρέπει να γίνει και πάλι μια γενικότερη συζήτηση, χωρίς να φοβόμαστε να πούμε ότι υπάρχουν κάποια λάθη, υπάρχουν κάποιες αμέλειες. Okay. Να αντιμετωπιστούν αυτά και τα λάθη και οι αμέλειες. Άρα, κρίνω ότι τουλάχιστον όσον αφορά την μεταρρύθμιση συγκεκριμένη στο θέμα του ΓΕΣΥ, πλέον έχει οριμάσει τόσο πολύ το σύστημα, πλέον είμαστε στο σημείο που μπορούμε να κρίνουμε επί του πρακτέου με ασφαλή συμπεράσματα, όπου τώρα είναι η ώρα που πρέπει να έρθουν οι ανάλογες διορθωτικές κινήσεις, έτσι ώστε να πω ότι τουλάχιστον πιστεύω ότι τελειώσαμε. Πιστέψτε με, δεν θα τελειώσει ποτέ. Πάντα θα υπάρχουν κάποια προβλήματα, αλλά πρέπει να υπάρχει καλή διάθεση, καλή πρόθεση, έτσι ώστε να γίνονται ειλικρινές συζητήσεις. Η λέξη κλειδί εδώ είναι το ειλικρινή συζήτηση, για να μπορούν να αποφεύγονται οποιαδήποτε πιθανά προβλήματα. Μάλιστα. Κύριε Παπαδούρη, αν θέλετε να συνεχίσουμε από εκεί που μείναμε όσον αφορά το 60% των εσόδων που θα επιστρέφεται στους Δήμους, είναι μια τρύπα που δημιουργείται. Από τη μια είναι η βιωσιμότητα των Δήμων, από τη άλλη όμως είναι και οι επαρχιακοί οργανισμοί ανάπτυξης που ναι μεν τώρα έχουν ένα πρώτο προϋπολογισμό, αλλά πρέπει και αυτοί να σταθούν στα πόδια τους. Είναι ένα θέμα, αντιλαμβάνομαι, που σίγουρα μέχρι το φθινόπωρο θα πρέπει να το δείτε. Μα γι' αυτό έχω πει, κύριε Χαρνάμπος, ότι να αφήσω πρώτα να τρέξει το σύστημα όπως έχει ψηφιστεί και θα δούμε. Θα μας δείξουν ήδη οι αριθμοί στο τέλος της ημέρας. Σίγουρα εμείς σκοπό έχουμε να βρούμε τη χρυσή τομή. Αν στο τέλος της ημέρας χρειάζεται κάποιο ποσό από τα λεφτά που προκύπτουν από τις εκδόσεις αδειών να μεταφέρονται, τι ποσοστό να μεταφέρεται. Νομίζω τώρα είμαστε απλά στη θεωρία. Μπορεί να υπάρχουν ίσως κάποια στατιστικά. Κατανοητό. Αλλά μπορούμε να αφήσουμε τη διαδικασία να τρέξει. Σίγουρα το 60-40 που έχει μπει, μπορεί τελικά να φανεί ότι είναι εντελώς λάθος. Μπορεί να φανεί όμως ότι είναι πολύ κοντινό σε αυτό που πρέπει να ισχύει. Άρα εδώ είμαστε να πάρουμε τις οποιασδήποτε διορθωτικές κινήσεις επί του πρακτέου όμως. Επιτρέψτε όμως να σχολιάσω κάτι, κυρία Χαραλάμπου, γιατί δεν θέλω να δοθεί κάποιο λάθος μήνυμα. Αντιλαμβάνομαι ότι ο Επαρχιακός Οργανισμός Λευκωσίας έχει προχωρήσει σήμερα με μια έκδοση άδεια για μια πολυκατοικία. Υπολογίζω, δεν είμαι σίγουρος, αλλά ξέροντας, επειδή ήμουνα στον κλάδο σχεδόν 20 χρόνια, αντιλαμβάνομαι ότι δεν υπάρχει περίπτωση να εκδόθηκε η άδεια, να ελέγχθηκε και να εκδόθηκε η άδεια σήμερα. Υποθέτω ότι θα είναι μια από τις περιπτώσεις που έχουν μεταφερθεί από κάποια υπηρεσία, είτε πολεοδομία, είτε οδηγία, είτε επαρχιακή διοίκηση. Πραγματικά δεν θέλω να δώσουμε το μήνυμα ότι κάποιος θα κάνει αίτηση σήμερα και θα πάρει μέχρι το μεσημέρι. Μακάρι να φτάσουμε σε αυτό το σημείο. Δεν το ξεκαθαρίζει η αλήθεια. Λέει ότι εκδόθηκε η πρώτη πολεοδομική άδεια μια μισή ώρα. Αν μου επιτρέπετε, επειδή είμαι γνώστης αυτό το πράγμα, σίγουρα δεν ήταν έτσι που καθόταν και χθες και κρίνει και εσείς.
σήμερα και καλά τα ξεκαθαρίσουμε. Αυτή η πολυκατοικία να αναζητεί από Σταύρο μόνο από τις διαβουλές που πρέπει να γίνουν, μπορεί να περάσουν και τρεις μήνες και το γνωρίζουν. Αλλά εν πάση περιπτώσει, εκτιμείται η προσπάθεια. Κρατάμε το θετικό με το πάτημα ενός κουμπιού. Αυτό έχω υπόψη, κύριε Χαρνάκου. Θα πρέπει να δείτε στον τραπεζικό τμήμα. Ξέρω τη διαδικασία, την έχουμε περάσει πάρα πολλές φορές. Το τρεις μήνες, πολλές φορές είναι σύντομο χρονικό διάστημα. Είναι 6 μήνες, 7 μήνες και ούτω καθεξής. Όμως, σημειώνω το θετικό ότι ναι, την πρώτη μέρα έχουν περάσει τη διαδικασία τουλάχιστον επισημοποίησης της έκδοσης της άδειας αυτής. Αυτόν από μόνο του είναι κάτι θετικό, ιδιαίτερα μιλούμε για ηλεκτρονικό σύστημα και το κλείνω ταχαίως λέγοντας ότι τώρα είναι η ώρα που πρέπει από τη μια πουλή να δει διαδικασίες. Και παραλαμβάνω, δεν υπάρχει να διορθώσουμε διαδικασίες αν και πόσο χρειάζεται. Όμως, τώρα είναι και η ώρα να δούμε αν υπάρχει αλλαγή νοοτροπίας, που αλλαγή νοοτροπίας δύσκολο για την πουλή να επέμβει, όχι εκατόρθωτο, δύσκολο όμως. Αυτό θα είναι στο βάρος των ίδιων των οργανισμών, ίσως και της εκτελεστικής εξουσίας, αλλά ταυτόχρονα, για μένα το πιο σημαντικό, είναι η αλλαγή της νοοτροπίας των πολιτών, που τώρα πρέπει να είναι πιο απαιτητική στο θέμα εξυπηρέτησης. Έχουμε περάσει αυτή τη διαδικασία, τελείωσε η θεωρία, άρα και ήδη πρέπει να αλλάξουν νοοτροπία, να μην εφησυχάζονται με κάποιες δικαιολογίες του παρελθόντος, ότι θα βοηθήσει ο Α, θα βοηθήσει ο Β, όχι, διαφάνεια, σωστές διαδικασίες και μέτρηση αποτελέσματος.